η Κλεοπάτρα βρίσκεται στο σημείο που εντοπίστηκε νεκρή η 27χρονη Αναστάζια, δυστυχώς. Εχθές το απόγευμα εντοπίστηκε από μία εθελόντρια η οποία συμμετείχε στις έρευνες και την βρήκε μέσα σε καλαμιές. Καλημέρα, Κλεοπάτρα μου. Καλημέρα, Κλεοπάτρα, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας δίνεις. Καλημέρα σας από την ΚΟ. Εδώ πίσω, όπως μπορεί να δείξει η κάμερα, εδώ στα χόρτα δίπλα από αυτή τη 27 δεύτερον, βρέθηκε χθες λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η 27χρονη αγνοούμενη Πολωνή, που σήμερα το βράδυ κλείνει ουσιαστικά μία εβδομάδα που είναι αγνοούμενη. Βρέθηκε, όπως προείπατε, μία εθελόντρια της τερροριστικής υπηρεσίας. Αυτό που είναι πολύ περίεργο και από χθες αυτό συζητάνε οι αρχές, είναι ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε εξαντλητικά ερευνηθεί από την αστυνομία, από την πυροσβεστική υπηρεσία, από την πολιτική προστασία του Δήμου της ΚΟ, από τις εθελοντικές ομάδες και δεν είχε βρεθεί τίποτα. Γεγονός που προκαλεί εντυπώσεις και ίσως υποθέτουν ότι ίσως μεταφέρθηκε αργότερα. Από τη στιγμή που οι δράστες είδαν ότι απομακρύνθηκαν από την περιοχή οι έρευνες και μεταφέρθηκαν. Άρα, γύρω Κλεοπάτρα, στα 2 χιλιόμετρα από εδώ. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε που το τονίζεις και στέκεσαι σε αυτό. Τι λέει τώρα η Κλεοπάτρα, ότι είχαν χτενίσει όλη την περιοχή αυτή. Εξονυχιστικά δεν είχαν βρει τίποτα και ξαφνικά χθες από μία εθελόντρια εντοπίστηκε. Άρα μεταφέρθηκε αργότερα. Αυτό, ναι, αυτό λέει. Αυτό πάντως, Κλεοπάτρα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, ίσως ότι βάζει ίσως και περισσότερα από ένα άτομο στο κάδρο της έρευνας. Ακριβώς αυτό συζητάνε. Ήδη είναι και στο τμήμα από χτες. Έχει προσαχθεί και ο σύντροφος της 28χρονης, ο 32χρονος Μπαγκλαντεσιανός εξακολουθεί να κρατείται. Ακόμα όλα είναι ρευτά. Γίνονται οι έρευνες. Μένει να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς βρέθηκε τελικά εδώ η 27χρονη Αναστασία. Ναι. Και τελικά σε πόσο σημεία αυτή η κοπέλα μετακινήθηκε η σωρός της, τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα. Τι έγινε με το κινητό της. Έτσι ακριβώς. Κλεοπάτρα, γνωρίζουμε εάν τελικά τα αίτια θανάτου είναι στραγγαλισμός, έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι και την επίσημη ιατροδικαστική. Είναι η πρώτη, έτσι λένε, ότι τα πρώτα δείγματα δείχνουν στραγγαλισμό, αλλά ακόμα κάτι επίσημο δεν έχουμε. Μένει σε σακούλα με πολύ ταινία γύρω από την σακούλα και σκεπασμένη από κλαδιά δέντρων, από το δέντρο που βρίσκεται πίσω μου, που ήταν βρισκοκομμένο αυτό το κλαδί, δηλαδή προσπάθησαν απλά να την καλύψουν. Ναι. Κλεοπάτρα, πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω κάτι, το σημείο που βρίσκεσαι τώρα και βρέθηκε η ισορρός της 27χρονης, είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, θέλω να πω ότι έχει σπίτια γύρω-γύρω ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένη περιοχή, αλλά παράλληλα δεν είναι και κοντά. Δηλαδή τα πρώτα σπίτια τα συναντάμε γύρω στο χιλιόμετρο. Είναι η αρχές, εδώ είναι των Αλικών και είναι ένα κατατάξιο πάρα πολύ όμορφο σημείο. Ναι. Δυστυχώς συνέβη αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Και είναι, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στο σπίτι του Μπαγκλαντεσιανού. Είναι ένα χιλιόμετρο περίπου από το σπίτι του 32χρονου του Μπαγκλαντεσιανού. Άρα θα μπορούσε, αν δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ναι, απλώς λέμε το, και οι αρχές εκεί εστιάζουν ότι είναι κοντά στο σπίτι. Αλλά εγώ μένω σε αυτό που λέει η Κλεοπάτρα, ότι πλέον η έρευνα ανοίγει σε περισσότερα από ένα άτομα. Γιατί εντάξει, θα έλεγε κανείς ότι ο Μπαγκλαντεσιανός έχει όλα τα χαρακτηριστικά υπόπτου. Που τα έχει τα χαρακτηριστικά υπόπτου. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ μιλάμε για ίσως κάτι, και αν έχει μεταφερθεί και ισορρός, όπως λέει η Κλεοπάτρα, μιλάμε για κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο σε επίπεδο συμμετοχής. Κλεοπάτρα. Ακριβώς. Εμπλέκονται περισσότερο γιατί είναι δύσκολο να μεταφερθεί μια ισορρός από τη στιγμή που λένε ότι ο 32χρονος έχει μόνο ένα μηχανάκι. Ανοίγει λίγο η ψαλίδα των ερευνών, μπορούμε να πούμε. Ναι. Νομίζω και ένας Πακιστανός φίλος του Μπαγκλαντεσιανού. Ο συγκάτοικος του λένε ότι βρέθηκε και εκείνος με αμοιχές. Σε όλο το κορμί. Α, μάλιστα. Τώρα μένουν οι έρευνες στις κορμίες. Τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία.